Λοιπόν, φτάσαμε εδώ πέρα, στην Ρότσε. Μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία. Να με πληρώσετε 4.000 ευρώ, αν είσαι πήρα. Για να πάμε για κάτι. Εδώ γίνεται ένας ψηλό πανικός. Ναι, όχι όμως εκεί που κάθονται. Πω, ωραία πράγματα. Μαζάρε, πες κάτι για την εκδρομή σήμερα, πώς ήτανε. Φινάει ο άνθρωπος, άκουσα. Εσύ, Γιώργο. Πολύ καλή, από το μέσο και μετά γρήγορες διαδρομές, πολύ γρήγορες, πολύ καλή. Πολύ καλός ο ρυθμός της ομάδος. Ο ρυθμός της ομάδας ήταν πάρα πολύ καλός. Βασικό αυτό, μπράβο. Το μόνο που έγινε είναι ότι έπρεπε να γυρίσουμε σε ένα beach bar για κάποιους από τις παρέες, ονόματα δεν λέμε, έπρεπε να γυρίσουμε και εκεί καθυστερήσαμε. Αυτό, τέλος πάντων. Δεν μας έφαγε πολύ, κάνα δύο ώρο και κάτι πινελίκια και κάτι υδρώματα στην πλάτη. Αλλά όλα ήταν δυνατά. Μια χαρά. Ηλία μου,
Όλα ήταν μια χαρά όπως πάντα. Η υπέροχη παρέα, υπέροχα γούστα. Ο καιρός μας βοήθησε άψογα. Μιλάμε για πολύ ωραίο καιρό. Ενώ σε κάποιες άλλες περιοχές της Γερμανίας, αυτή την εποχή δυστυχώς που μας χαλάσαν τα σχέδια, κάνει κακοκαιρία. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε και αύριο και μεθαύριο οι μέρες έτσι, για να περάσουμε ακόμα υπέροχα. Σε εντυπώσεις όπως σήμερα. Πολύ ωραία. Αλλά υπάρχει πρόβλημα με το φαΐ. Εγώ προσωπικά πεινάω. Αργεί πολύ το φαΐ. Όλη η μέρα είμαστε με μια μπουγάτσα. Τι λέει μια μπουγάτσα, ρε, έχετε πάει τον περίδρομο σε κάθε βενζινάδικο, τρώγατε από 16. Αυτός αυτό δεν έβαγε και εμάς πάλι καλά. Φανταστική διαδρομή, μου λέει Γιάννη, μπράβο, φοβερά. Ένα μόνο που δεν βρήκαμε ελληνικό να φάμε, ρε φίλε. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν φτάνει που σε πέρασε Κερκυραϊκό, μιλάς και από πάνω. Ναι, βασικά τώρα τρώω σαλάτα. Σε δίαιτα είσαι. Βουρστ. Σε όλη τη διαδρομή. Βουρστ και σαλάτα. Σας μεγονέψει. Έλα μόνο τα σακούρι. Δεν χωράει άλλο. Ο αρχηγός να μας μιλήσει. Εδώ, καλησπέρα. Χαλαρώνουμε πυρίτσα. Λοιπόν, πολύ ωραία διαδρομή. Χάρη στο φίλο μας τον Γιάννη εδώ πέρα. Τι πρόβλημα έχεις με το Yamaha, γιατί δεν... Το Yamaha, όντως είχε πρόβλημα το Yamaha, ναι. Δεν με φτάνατε. Λοιπόν, εδώ πέρα. Όλα ήταν υπέροχα. Η μπουγάτσα, το καφεδάκι, τα βετσινάδικα και εδώ πέρα το καλύτερο σνίτσερ εδώ, το Ισαλάντα. Υπέροχα, τι να σας πω. Και του χρόνου, παιδιά. Γιατί τα βενζινάδικα ήταν ωραία, Γιώργικα μου, γιατί τα βενζινάδικα ήταν ωραία. Είχα κάτι φούστα. Παραλία. Λοιπόν, έφαγες, εντάξει. Ωραία, τώρα ακούμε το statement σου. Το ξεκίνημα της συνάντησης ήταν ωραίο, γιατί δεν είχαμε καθυστερήσεις κάποιον και να βγούμε από το πρόγραμμα. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι με διάθεση. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός. Ήταν πάρα πολύ υπέροχες οι διαδρομές και ο καθένας ακολουθούσε τον άλλον, γιατί είχαμε το ίδιο μοτίβο. Δεν είχαμε γρήγορους αγούς κτλ. Ώστε ήμασταν σαν γκρουπ μέχρι και στο σημείο που φτάσαμε εδώ. Υπέροχο. Το μέρος εδώ που θα κοιμηθούμε και θα διενυκτερεύσουμε είναι υπέροχο. Πιστεύω να περάσουμε ωραία. Το drone ο Γιάννης, καμεραμάν του αυτή τη στιγμή, έχει το σηκώνει κανονικά το αεροπλανάκι. Όπως επίσης και ο Κώστας νομίζω έχει τραβήξει ωραία πλάνα. Θα μπορούσατε αυτά να τα δείτε κάποια στιγμή όταν ανεβούν στο σημείο στο YouTube. Ώστε σαν πρώτη μέρα, σαν τα τρία τέταρτα της ημέρας, γιατί η μέρα δεν έχει ολοκληρώσει, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε καλά και αύριο θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα περισσότερες αντιπρόσωπες. Ακολουθήστε μας και δεν θα χάζετε. Ακολουθήστε μας μόνο, δεν θα χάζετε. Λοιπόν, να πω και εγώ τώρα μερικά πράγματα, σειρά μου τώρα να πω μερικά πράγματα. Λόγω του ότι ήμουνα εγώ μπροστά, είχα μια ομάδα που ακολουθούσε εμένα, γιατί είχα εγώ την εφαρμογή, τον Σαρτσό, τον Καλυμμόδο και όλα τα σχετικά. Μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστα, παρότι είμαστε 9 μηχανές, 9 άτομα, δεν κουράστηκα καθόλου. Η ομάδα ακολουθούσε σε ό,τι τέμπο έδινα, σε ό,τι τέμπο υπήρχε. Φυσικά μην φανταστείτε ότι πηγαίναμε πλακωμένοι, νορμάλ. Από Αυστρία μπήκαμε Ιταλία. Εντάξει, σε κάποιες σημείες υπήρχε λίγο παραπάνω, αλλά μπορώ να πω ότι εντάξει, τους περισσότερους φυσικά τους ξέρω. Δύο καινούργιους εδώ πέρα που έχω, μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλοί. Ακολουθούσαν πάρα πολύ ωραία. Η παρέα είναι φανταστική, έχουμε πάρα πολύ γέλιο. Ιόνιο λέγεται για. Ναι, σταματήσαμε τώρα εδώ πέρα στο εστιατόριο, εδώ πέρα το φαγητό που είναι το κλείσιο Ιβρίας. Το μέρος είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καθαρό. Το φαγητό θα δούμε μετά, θα πούμε πώς ήταν το φαγητό. Οι μπύρες πάντως είναι ωραίες. Οι μπύρες είναι ωραίες. Το φαγητό είναι της ώρας. Τα φαγητά της ώρας, μπράβο. Λοιπόν, η συνέχεια στις οθόνες σας και μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe το κανάλι μας. Τα λέμε. Και περνάμε τώρα, αφού φάγαμε, περνάμε τώρα στο επιδόρπιο. Είναι το γλυκό το οποίο μας παρήγγειλε ο... Είναι το επιδόρπιο το οποίο μας παρήγγειλε ο Ηλίας. Αφού δεν έχει παγωτό, θα την βγάλουμε με κασέρι. Αφού έχει παγωτό, είπε. Παγωτό παράγει. Παγωτό έχει. Τούρτα δεν ήθελε να φας με κεράκια.
Δεν θέλω να φάω τρούφα. Οκ, οπότε μετά από αυτά εδώ πέρα και ένα παγωτό λέει. Ναι, στο καπάκι μετά. Σε γενικές γραμμές καλοπερνάμε. Εσείς να τα δείτε αυτά εδώ πέρα που κάνετε που δεν έρχεστε στην παρέα μας μαζί. Πες μου. Εμείς καλοπερνάμε. Εσείς θέλετε που δεν έρχεστε στην παρέα μας. Έτσι, μπράβο. Αυτό τι είναι, πώς μου.